Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας και ο εμβολιασμός των πολιτών συνεχίζεται σταδιακά με βάση τον επίσημο σχεδιασμό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και της Κεντρικής Κυβέρνησης και ενώ έχει ανοίξει πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου, ο κ. Γιώργος Χαλντούπης, ασθενής με σκλήρινση κατά πλάκας και 85% αναπηρία, στην πλατφόρμα του εμβολιασμού δεν αναγνωρίζεται ως δικαιούχος. Μάλιστα, ο κ. Γιώργος είναι 53 ετών, κατοικεί στο Αρχανιφθιώτιδας με την οικογένειά του και καθημερινά ζει με τον φόβο μην κολλήσει τον ιό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην κάμερα του Σταρ, αν κολλήσει ο κορονοϊό δεν πρόκειται να βγω ζωντανός. Είμαι στις ευπαθείς ομάδες και άνοιξε η πλατφόρμα για ευπαθείς ομάδες και εγώ δεν είμαι μέσα. Εσύ έχετε σκλήρυνση κατά πλάκα? Σκλήρυνση κατά πλάκα σε 85% αναπηρία. Λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα, μου λένε δεν είσαι μέσα. Ενδιαφέρθηκε το νοσοκομείο να μου κλείσει ραντεβού να κάνω το εμβόλιο. Με ξαναπετάει έξω το σύστημα. Και σήκωσα τα χέρια ψηλά. Πρέπει να ακουστεί κάπου η φωνή μου. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει το... Δηλαδή εσάς σας πάνε ηλικιακά για το εμβόλιο? Τώρα θα πάμε ηλικιακά εμείς. Και μου είπε το γραφείο του Κικίλια γύρω στο 1,5 με 2 μήνες. 1,5 με 2 μήνες, τα παιδιά μου δουλεύουν, η γυναίκα μου δουλεύουν. Μπαίνουν, μπαίνουν, βγαίνουν, τρώμε μαζί. Είναι πολύ εύκολο να κουλήσω εγώ. Εσείς θέλετε τώρα να κάνετε το εμβόλιο γιατί κινδυνεύετε? Τώρα, άμεσα. Άμα κολλήσετε κινδυνεύετε. Δεν το συζητάμε, άμεσα, δεν το συζητάμε. Τώρα αν μπήκα εγώ εντατική, αν μπήκα εντατική, δεν βγαίνουν ζωντανός, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Και οι γιατροί μου το ξέρουν αυτό. Δεν το συζητάω. Υπάρχουν κι άλλοι με την ίδια πάθηση που δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Δηλαδή δεν, η συγκεκριμένη πάθηση δεν εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες. Δεν εντάσσεται στην ευπαθείς ομάδα. Δηλαδή σε αυτή που άνοιξε τώρα την πλατφόρμα δεν εντάχθηκε. Ίσως ενταχθεί στις επόμενες. Δηλαδή που θα καθυστερήσουν αυτό. Εγώ θα πάω ηλικιακά, μου είπαν. Θα πάω ηλικιακά. Εγώ κανονικά έπρεπε να ξεκινήσω με τους 90ρεδες. Από τους πρώτους πρώτους. Από τους πρώτους πρώτους. Κινδυνεύεται άμεσα. Βέβαια. Είναι, τώρα είναι, ξέρω εγώ, 3-4 άτομα εδώ πέρα, ας πούμε, στην περιοχή. Έχουν τέτοιο πρόβλημα. Και χειρότερα και λίγο καλύτερα. Δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα ούτε για αυτούς. Ούτε για αυτούς. Πάει ηλικιακά και σε αυτούς. Έχουν την ίδια πάθηση δηλαδή. Και σε αυτούς. Ο κύριος Χαλντούπης ζητά τα άτομα με χρόνιες και υποκείμενες παθήσεις, τα οποία εντάσσεται και ο ίδιος, να εμβολιαστούν άμεσα λόγω της αυξημένης πιθανότητας ιδιαίτερα σοβαρής νόσησης και ανάγκης νοσηλείας τους εξαιτίας του κορονοϊού και όχι με βάση την ηλικία τους, γιατί όπως τονίζει, τότε θα είναι πολύ αργά για αυτούς. Αν έκαναν το εμβόλιο, σίγουρα και να το πέρναγα, δεν θα πέθανα. Πάω εντατική εγώ, πού να αντέξω εγώ. Εδώ γυρίζει ανθρώπου, μπαίνει μέσα και βγαίνει έξω και δεν μπορεί να περπατήσει. Και η οικογένειά σας, μας είπατε, δουλεύει κανονικά, είναι έξω και κυκλοφορεί η οικογένειά σας. Τα παιδιά μου, είναι επικίνδυνο δηλαδή. Πολύ. Θα τη δω η γυναίκα μου, θα βάλει φαγητό στο μικρόν, θα βάλει φαγητό σε μένα, έχουμε τα αντισηπτικά εδώ. Μάσκες όλα, ό,τι μπορείτε να προστατεύσετε. Ναι. Δεν αφήνουν κανένα να μπει μέσα στο σπίτι, τα γνωστά. Αυτά. Οπότε άμεση ανάγκη το εμβόλιο, αυτό μας λέτε. Ναι. Τώρα, τώρα δηλαδή. Τώρα, άμεσα, άμεσα. Πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει το εμβόλιο σήμερα. Αν κάνω το εμβόλιο, τουλάχιστον να ζω. Να βλέπω τα παιδιά μου εδώ.